Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εγγραφεί ήδη η Σύνοδος Κορυφής των 28 λίγες μέρες μετά την ετοιμιγορία του Βρετανικού λαού για Brexit. Φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πρέπει να γυρίζουμε την πλάτη στην Ευρώπη. Αυτές οι χώρες είναι γειτονές μας, φίλοι μας, σύμμαχοί μας, εταίροι μας. Και ελπίζω πραγματικά να έχουμε την στενότερη δυνατή σχέση σε θέματα εμπορίου, συνεργασίας και ασφάλειας. Η διαδικασία αποχώρησης κράτους μέλους προβλέπεται από τις συνθήκες. Ωστόσο, ελάχιστοι μπορεί να είχαν σκεφτεί ότι μια μέρα κάποιο κράτος μέλος θα ερχόταν κοντά στην ενεργοποίηση του σχετικού άρθρου. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη διαδικασία του διαζυγίου ακόμα και σήμερα. Χωρίς κανέναν ενθουσιασμό, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω με απολύτως ξεκάθαρο τρόπο. Χωρίς γνωστοποίηση από την πλευρά της Βρετανίας, δεν θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για το διαζύγιο ή τις μελλοντικές σχέσεις. Η Ευρώπη, μετά το βρετανικό δημοψήφισμα, έχει μπει σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού. Τα τελευταία χρόνια, πολλές κρίσεις μεταμόρφωναν τις συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μαραθώνιες διαπραγματεύσεις και μακροσκελείς πολιτικές συζητήσεις. Αλλά με το Ηνωμένο Βασίλειο να φεύγει, υπάρχει πολλή συγκίνηση και αντικρουόμενα αισθήματα, κάτι που προαναγγέλει ένα καυτό καλοκαίρι. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλωσορίζει, αλλά αποχαιρετά ένα κράτος μέλος. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas.